Βρισκόμαστε ως Art Project στο κατελημένο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη και στηρίζουμε τον αγώνα των καλλιτεχνών που βρίσκονται σε αγωνιστική τροχιά ήδη από το Δεκέμβρη. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μιλάμε για ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο είναι μια ευθεία επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων στον καλλιτεχνικό χώρο. Αφού μιλάμε για περαιτέρω μείωση, ας πούμε, των μισθολογικών τους απολαβών, αλλά και ένταση της ήδη υπάρχουσας ανασφάλειας σε αυτό το χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι στον χώρο του θέατρου και του κινηματογράφου είχαμε τα περισσότερα κρούσματα με το κίνημα του MeToo. Και παράλληλα μιλάμε για μια επέκταση της κυβερνητικής πολιτικής όσον αφορά την κατάργηση και την συνεχή υποβάθμιση, ας πούμε, της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Δεν είναι μόνο ζήτημα των σπουδαστών της καλλιτεχνικές σχολές, η υποβάθμιση των πτυχίων. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο χρόνια, ας πούμε, η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί να καταφέρει και στις πανεπιστημιακές σχολές. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι το να πέσει η απόφαση για το Προεδρικό Διάταγμα 85 είναι ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία συνολικά και γι' αυτό είμαστε και εδώ και στηρίζουμε τον αγώνα των καλλιτεχνών. Έχουμε μαζί μας δύο φοιτητές από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση με το Προεδρικό Διάταγμα 85 και το πώς έχουν συνεχίσει τον αγώνα τους μέχρι σήμερα. Δεδομένης και της κατάστασης πριν το Προεδρικό Διάταγμα, πώς πιστεύεις ότι σας επηρεάζει το διάταγμα αυτό ως σπουδάστριες και σπουδαστές, αλλά και ως εργαζόμενους και εργαζόμενες στον καλλιτεχνικό χώρο στο μέλλον? Ωραία. Πριν πιάσουμε τα πρακτικά του ζητήματος, να μπούμε λίγο να διευκρινίσω για τη συνέντευξη ότι βρισκόμαστε αδιαβάθμιτοι από το 2003. Πριν από αυτό ήμασταν τεχνολογίες εκπαίδευσης, το πτυχίο μας. Τώρα δεν είμαστε τίποτα. Ουσιαστικά η ερώτηση που πρέπει να γίνεται με το P85 δεν είναι τόσο το γιατί μας υποβαθμίζεται. Είναι το γιατί μας υποβαθμίζεται αντί να μας αναβαθμίζεται. Ουσιαστικά το P85 ήρθε για να διαρρυθμίσει το πτυχίο των ηθοποιών, το οποίο ήταν στον αέρα τόσο καιρό, από το 2003, και αντί να το αναβαθμίσει, το υποβάθμισε κατευθείαν σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό τώρα στο πρακτικό ζήτημα του θέματος πώς θα μας επηρεάσει. Σίγουρα ανοίγει, χάνουμε την ασφάλειά μας από την άποψη ότι ο καθένας μπορεί να εκμεταλλευτεί την πρόθεση του ανειδίκευτου εργάτη, οι οποίοι είμαστε βασικά τώρα, για να μας εκμεταλλευτεί μισθολογικά. Το πτυχίο μας έχει χάσει κάθε αξία που είχε, ουσιαστικά είναι ένα πολιτήριο λυκείου πλέον. Και γενικά αυτό είναι μια συνολική υποβάθμιση η οποία έρχεται να εδραιωθεί με το P85. Πέρα από όλα τα άλλα, τα περισσότερα παιδιά που βρίσκονται στη σχολή αυτή τη στιγμή έχουν και ένα πτυχίο στην πλάτη τους, δηλαδή δεν έρχονται κατευθείαν μετά το σχολείο. Πώς γίνεται δηλαδή να έχεις πάρει απολυτήριο λυκείου, να έχεις ένα πτυχίο του Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις οι ίδιες των δραματικών σχολών να ζητάνε ένα απολυτήριο λυκείου για να μπορέσεις να μπεις μέσα στις σχολές και αυτό που σου δίνουν να είναι άλλο ένα απολυτήριο λυκείου. Και πέρα από αυτό, με αυτή την υποβάθμιση υπάρχει κι άλλος ένας παραλογισμός. Οι καθηγητές οι οποίοι θα διδάσκουν υποκριτική θα είναι της χαμηλότερης βαθμίδας, δηλαδή απολυτήρια λυκείου ή τα βαθμίδα ΤΕ αν είναι πριν από το 2003, που πλέον καταργείται και αυτό. Άρα, ο καθηγητής που θα σου δίνει το δίπλωμα, ακόμα και σε μια ιδιωτική σχολή, ας πούμε, π.χ. με τον Τυρί που έχει δημιουργηθεί τώρα, ένα τεράστιο θέμα το οποίο αξίζει πάρα πολύ συζήτηση. Οι καθηγητές λοιπόν οι οποίοι θα διδάσκουν σε αυτές τις σχολές θα είναι χαμηλότερες βαθμίδες των μαθητών που θα παίρνουν ανώτερο πτυχίο. Υπάρχουν τόσοι παραλογισμοί λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και τόσα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα. Αυτό. Και πώς έχετε κινηθεί ενάντια σε αυτό μέχρι σήμερα? Ωραία, οι κινητοποιήσεις μας άρχισαν κατευθείαν τη μέρα που μάθαμε να σημειωθεί επίσης τυχαία για το P85, γιατί το υπογράφηκε πολύ μυστικά οριακά, δεν έπρεπε να το μάθουμε τελείως όπως πόντα. Κινητοποιούμαστε από περίπου 2 μέρες μετά την 17 Δεκέμβρη 2022. Έχουμε προβεί σε κατάληψη της δραματικής μας σχολής εδώ και 5 εβδομάδες τώρα. Κάνουμε συνεχώς παρεμβάσεις σε θεατρικά δρόμενα που γίνονται στην πόλη.
Η κλιμάκωση συνεχίστηκε όσο συνεχίζονταν και η κινητοποίηση. Μετά την κατάληψη ειδικά του θέατρου Τσίλερ στην Αθήνα, καταλάβαμε και εμείς το Βασιλικό Θέατρο. Κάθε Πέμπτη καλούνται πορείες για το ζήτημα αυτό. Και γενικά προσπαθούμε να κινητοποιηθούμε και φυσικά με τα θεατρικά δρόμενα τα οποία έχουμε στο πλευρό μας, σε όλη την πόλη, στο ραδιόφωνο και γενικά αυτό. Κάποιες ιδιωτικές σχολές έχουν επίσης προβεί σε νομική δράση, στο Συμβούλιο Επικρατείας και τα παιδιά προχωρούν σε αποχές σταδιακά. Ο αγώνας σας διαρκεί πλέον πολλούς μήνες και έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Μπορείς να μας πεις πώς έχετε σκοπό να κινηθείτε το επόμενο διάστημα για να το συνεχίσετε? Η κατάληψη βάσει τώρα των αποφάσεων που βγαίνουν όσο κάνουμε συνελεύσεις, μάλλον για το εγγύ μέλλον των 2-3 ημερών, μπορώ να σας πω, θα συνεχίσει του Βασιλικού Θεάτρου, όπως θα συνεχίσουν και άλλες καταλήψεις, οι οποίες αυξάνονται με τη μέρα στην Ελλάδα. Σκεφτόμαστε να προφανώς θα ξανακαλέσουμε πορεία. Οι δράσεις μας δεν θα σταματήσουν, θα αυξηθούν μάλλον και γενικά θα δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε τους αγώνες μας και με άλλους πλήττοντες της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τώρα έχουμε λυσάξει, δηλαδή τώρα δεν σταματάμε με τίποτε. Θα υπάρξουν ανοιχτές συνελεύσεις είτε στην κατάληψη του Βασιλικού για όσο διαρκέσει και θα διαρκέσει, είτε στην κατάληψη της Δραματικής Σχολής και σε άλλους χώρους της Θεσσαλονίκης. Και θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε γενικά πράγματα τα οποία θα φέρουν τον κόσμο σε αυτόν εδώ το χώρο για να ενημερωθεί και να καταλάβει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι καλλιτεχνικές σχολές της χώρας. Θέλω να μας πεις ποια είναι η αλληλεπίδρασή σας με τις υπόλοιπες δραματικές σχολές της Ελλάδας αλλά και με συλλόγους δημόσιων πανεπιστημίων κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα. Επικοινωνούμε με τις υπόλοιπες καταλήψεις μέσω social, ενώ όχι τα social των καταλήψεων, αλλά με τα παιδιά που τα γνωρίζουμε και έχουμε επαφές και προσπαθούμε όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπει αυτή η απόσταση να κάνουμε κοινές δράσεις και να είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία. Με τις δραματικές σχολές συγκεκριμένα έχουμε οργανώσει το συντονιστικό των καλλιτεχνικών σχολών Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόμαστε όλες οι δραματικές σχολές και όχι μόνο, και το κρατικό 2 και κάποιες σχολές χορού, όπου συντονιζόμαστε για την κινητοποίηση που γίνεται, π.χ. το Βασιλικό Θέατρο. Ήταν δράση του συντονιστικού, δεν το πήραμε εμείς από το ΒΟΕ. Ήρθαμε όλες οι δραματικές σχολές Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά καταλάβουμε το κτίριο. Πέρα από αυτό, βρισκόμαστε σε συνεννόηση με όλες τις δραματικές σχολές που στα Πανελλήνια που αυτή τη στιγμή κινητοποιούνται και με τα πανεπιστήμια επίσης είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Μας στηρίζουν ευτυχώς, π.χ. η θεάτρου της Θεσσαλονίκης, η θεατρολόγοι ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας, ήταν από τους πρώτους μας κάλεσαν σε συνέλευση κιόλας για να μιλήσουμε για το θέμα και ναι, αυτό είμαστε. Τέλος, έχουμε δει τις παρετήσεις του καθηγητικού σώματος και στις δύο κρατικές δραματικές σχολές στην Ελλάδα. Και τώρα θέλω να μας πεις ποια είναι η αλληλεπίδραση ίσως με συλλογικά όργανα καθηγητών και σωματεία εργαζομένων που μπορεί να υπάγονται στον καλλιτεχνικό χώρο, όπως είναι για παράδειγμα το ΣΕΗ. Ναι, συμπορευόμαστε και συμπλέουμε πλήρως με το ΣΕΗ και τις κινητοποίησεις οι οποίες καλεί. Ευτυχώς έχω να πω ότι όλα τα σωματεία του χώρου έχουν έρθει κατά βάση σύσσωμα σε αυτόν τον αγώνα. Είμαστε σε επαφή, κατεβαίνουμε όλοι μαζί στις πορείες, προσπαθούμε να συμπλέψουμε, έρχονται στις ανοιχτές ζητήσεις που κάνουμε, στις συνελεύσεις μας για να υπάρξει βοήθεια και όπως φάνηκε και χθες με το καθηγητικό μας σώμα, υπάρχει πλήρης υποστήριξη και είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο αυτό. Με τα σωματεία σιγά σιγά αρχίζει και ανοίγει αυτό το πεδίο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτό φαίνεται και από την 48ωρη απεργία που κήρυξε το ΣΕΗ την προηγούμενη εβδομάδα, από την πολύ μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στην προηγούμενη πορεία. Επίσης, νομίζω είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχουμε έρθει και σε επαφή με μαθητές καλλιτεχνικών σχολείων, οι οποίοι επίσης έδωσαν τον παρόν στην πορεία και προσπαθούμε τώρα να κανονίσουμε μια εκδήλωση που θα περιέχει και τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες της επόμενης μέρας.
Και ναι, αυτά νομίζω. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε ο αγώνας σας να συνεχίσει και να νικήσει. Και εμείς.